ότι όλοι εμείς, αυτοί που αγωνιζόμαστε ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, που θέλουμε αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σύγχρονες σπουδές, έχουμε δύναμη. Μπορούμε να μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους. Χαιρετίζουμε επίσης τις ελπιδοφόρες μαζικές διαδικασίες των φοιτητικών συλλόγων, τις γενικές συνελεύσεις στην πόλη μας και σε όλη τη χώρα που έλαβαν αγωνιστικές αποφάσεις, τις δεσκάδες καταλήψεις των φοιτητικών συλλόγων. Μας δίνουν δύναμη τα αδέρφια μας οι μαθητές που βρίσκονται στο πλευρό μας και οργανώνουν τον αγώνα τους. Μας δίνει ελπίδα και κουράγιο το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και στήριξης από τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους, τους καθηγητές στις σχολές μας, τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να βροντοφωνάξουμε ότι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν θα περάσουν. Ανάλογους σχεδιασμούς έχουμε σταματήσει στο παρελθόν, είτε όταν ήταν νομοσχέδια ή και αφού είχαν γίνει νόμοι. Τελευταία περίπτωση ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ο οποίος στην πραγματικότητα και στη ζωή δεν περπάτησε ποτέ. Και δεν περπάτησε γιατί το κίνημα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, το εργατικό κίνημα, όρθωσε τα εμπόδια που έπρεπε να ορθώσει προκειμένου να μην περπατήσει. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Σήμερα ξεκινάμε. Εχθές γίνανε πάνω από 30 γενικές συνελεύσεις φοιτητικών συλλόγων στο Απιθύτα. Έγινε και η συνέλευση του Συλλόγου των Εργαζομένων. Υλοποιώντας την απόφαση της Ομοσπονδίας μας πανελλαδικά για στάση εργασίας και συμμετοχής στη σημερινή κινητοποίηση, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε προσπαθώντας να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους μας, ώστε όλο και πιο μαζικά, όλο και πιο οργανωμένα να φτιάξουμε τη δύναμη και το αντίπαλο δέος που θα κοντράρει ένα νομοσχέδιο το οποίο θέλει να κάνει το επόμενο αποφασιστικό βήμα και χτύπημα απέναντι στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια αντιδραστική τομή που έρχεται να ολοκληρώσει το έργο προηγούμενων κυβερνήσεων που είχαν κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάργηση του άρθρου 16, θεσπίζοντας το πλαίσιο για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων δεκάδων ιδιωτικών κολεγίων και παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα. Είναι αυτή η πολιτική που χρόνια τώρα προωθεί την πλήρη εμπεριοχματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης εις βάρος της παρεχόμενης ποιότητας των σπουδών, με το κόστος να εκτοξεύεται για τις λαϊκές οικογένειες και με δεδομένη τη συρρήκνωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την απόκτηση πτυχίου. Η ίδρυση ιδιωτικών μη κρατικών πανεπιστημίων θα φέρει άμεσο και συντριπτικό χτύπημα στα πτυχία μας, στα επαγγελματικά δικαιώματα χιλιάδων αποφύτων, μεταξύ των οποίων και χιλιάδων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Διευρύνεται έτσι το σούπερ μάρκετ των λεγόμενων προσόντων και πιστοποιήσεων που εκτοξεύτηκε με τον νόμο Γαβρόγλου και στο βασικό πτυχίο. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στις τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Υπουργός Παιδείας κ. Πιεράκης ετοιμάζονται να ψηφίσουν πιο πολλές εξετάσεις για τους πολλούς και πρόσβαση στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις για τους λίγους που τα έχουν. Θέλουν να περάσει η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, δηλαδή εμείς οι πολλοί να παλεύουμε σε ένα σχολείο εξεταστικό μαραθώνιο και όσοι λίγοι μπορούν να αγοράζουν σπουδές, πτυχίο και μέλλον. Φανταζόμαστε τη συνέχεια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα παίρνουν χρηματοδότηση, καλούς καθηγητές κτλ. Και για τα δημόσια δεν θα περισσεύει τίποτα. Για να έχουν πελατεία τα ιδιωτικά, θα μας βάζετε όλο και πιο πολλά εμπόδια για να περνάμε στο πανεπιστήμιο. Και αυτή η αδικία είναι. Και αυτή η αδικία να είναι νόμος του κράτους. Δεν πάτε καλά. Θέλουν πανελλαδικές εξετάσεις και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Με το βαθμό των τριών εξετάσεων να μετρά στο βαθμό πρόσβαση στα πανεπιστήμια.